Υπέρια, Ευβίδριο, Βασιλή είναι τα χωριά των Φαρσάλων που επλήγησαν από τη βιβλική πλημμύρα. Οι κάτοικοι τους σήμερα πήγαν να ψηφίσουν, αφού η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Υπέρια, το σχολείο του χωριού όπου γίνονται οι εκλογές, ήταν από τα πρώτα κτίρια που πλημμύρισαν. Στους τοίχους του ακόμη είναι αποτυπωμένη η λάσπη που θυμίζει στους κατοίκους τι πέρασαν τις προηγούμενες ημέρες. Τι περιμένετε από αυτούς που θα εκλεγούν? Να μην ξαναχρειαστεί να δείτε αυτή την κατάσταση που βλέπετε εδώ. Κάποια αντιπλημμυρικά έργα και να μην ξαναχρειαστεί. Είναι η τέταρτη φορά που πλημμυρίζουμε. Αυτό περιμένουμε. Πάθαμε ζημιά. Τι να μας κάνει ο Δήμαρχος, τι να μας κάνει ο Πρόεδρος, τι να μας κάνει. Η πολιτεία να μας κάνει. Τι είναι να μας κάνει. Τις αποζημιώσεις. Δεν έμεινε σπίτι για σπίτι. Χωράφια, χωράφι. Από εκεί και πέρα τι να πω. Κριτήριο ήταν οι πλημμύρες για την ψήφο. Φυσικά και ήταν. Τι περιμένετε από τους νέους που θα εκλεγούν, Περιφερειάρχη και Δήμαρχο? Να μας βοηθήσουν να κάνουν κάποια έργα. Το χωριό πέρασε πολύ άσχημα. Το χωριό, αν δεν προσεχθεί προσεχώς, θα εγκαταληφθεί. Πεταθήκαμε όλοι. Δεν μας έμεινε τίποτα. Η τύχη τους καθαρίσαμε έτσι πως είναι εδώ και το σχολείο. Και τίποτα άλλο. Για να γίνουν οι εκλογές. Κοίταξε, το σχολείο θα καθαριζόταν ούτως ή άλλως, αφού ήταν και οι εκλογές, ναι. Αλλά τα σπίτια δεν θα τα καθαρίσουμε. Αυτή η φοιτήτρια γεωπονίας και κάτοικος του χωριού που πήγε να ψηφίσει περιγράφει στην κάμερα της TRT τι έχει υποστεί το χωριό της. Ευελπιστώ ο νέος περιφερειάρχης που θα βγει, ο νέος δήμαρχος που θα βγει, να φροντίσουν για τον τόπο αυτό. Η Πέρια είναι μια περιοχή που πλήγηκε πάρα πολύ. Αγροτικές εκτάσεις καταστράφηκαν, ο μπαμπάς μου είναι γεωργός, οι παππούδες μου επίσης γεωργοί. Η Θεσσαλία είναι ένας τόπος ο οποίος είναι ευλογημένος τόπος. Μεγάλα ποσοστά σιταριού, βαμβακιού εδώ καλλιεργούνται, χάθηκαν τεράστιες εκτάσεις. Ο τόπος μας καταστράφηκε. Μικρό και μεγάλο Ευβίδριο, δύο χωριά που ακόμη οι κατοικοί τους βγάζουν τις λάσπες από τα σπίτια και τους δρόμους. Όπως λένε σήμερα, δεν ξέχασαν και η ψήφος τους θα επηρεαστεί από τις πλημμύρες. Το κριτήριο του κόσμου και αυτό που πρέπει να σκέφτεται σήμερα ο κόσμος είναι αυτά που πέρασε και γιατί τα πέρασε. Και πρέπει να έχει, το δήλωσα και στα social media που έκανα μια ανάρτηση χθες το βράδυ, ότι ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται το σπίτι του, το χωριό του και την οικογένειά του την ώρα που θα είναι στο παραβάν και θα ψηφίζει. Ξέρετε ότι στη δημοκρατία η τιμωρία έρχεται διαμέσου του δικαιώματος της ψήφου. Άρα κάποιοι άνθρωποι που φέρθηκαν ανεύθυνα ενώ ήταν υπεύθυνοι θα πρέπει να τιμωρηθούν με τον ψήφο. Θέλω να μείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο. Πρέπει να γίνουν έργα, να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ούτε ξεχνάμε αλλά ούτε και δεν καταλαβαίνουμε. Δεν νομίζω να είναι κριτήριο η ζημιά, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε πριν και τη ζημιά ποιους ψηφίζουμε, αν είναι κατάλληλοι. Και μην περιμένουμε τις ζημιές για να συγκρίνουμε ποιο θα ψηφίσουμε. Να προβλέπουμε και να βγάζουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Περιμένουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση και πιο γρήγορη αντιμετώπιση, γιατί τα 3 χρόνια με τον Ιαννό δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν. Τώρα το ποιος είναι υπεύθυνος, άστο. Ο Ιαννός ήταν το πρώτο χτύπημα για αυτούς. Πέρασαν 3 χρόνια και μόλις άρχισαν να βάζουν τη ζωή τους σε σειρά, ήλθε ο Ντάνιελ που τα κατέστρεψε όλα. Το Βασιλή είναι ακόμη ένα χωριό των Φαρσάλων που οι κάτοικοί του ήλθαν αντιμέτωποι με τις πλημμύρες. Άφησαν όμως για λίγη ώρα τα λάστιχα και τα φτιάρια και πήγαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.